δουλεύει κρύο το αποτέλεσμα μετά από μία μεταμόσχευση μαλλιών δεν φαίνεται συνήθως φυσικό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ξαναθέτα τα χέρια του χειρουργού, Βιβί. Όλες οι κλινικές είναι κατάλληλες για μία τέτοια επέμβαση? Οι κλινικές οι οποίες κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών θεωρητικά πρέπει να έχουν ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένης λειτουργίας και να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που υπόσχονται. Δεν μπορώ να είμαι σε θέση να πω ότι κάνουν όλες την ίδια δουλειά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στην Advanced Hair Clinics δουλεύουμε αυστηρά πάνω σε ένα δομημένο ιατρικό πρωτόκολλο με σκοπό να έχουμε αναπαραγώγημα αποτελέσματα και σταθερά αποτελέσματα σε όλους τους ασθενείς μας. Όλες οι τεχνικές μεταμόσχευσης είναι το ίδιο αποτελεσματικές? Αποτελεσματικές είναι οι τεχνικές μεταμόσχευσης στα χέρια μιας έμπειρης ομάδας η οποία ξέρει να χειρίζεται τη συγκεκριμένη τεχνική. Προφανώς από γιατρό σε γιατρό και από κλινική σε κλινική υπάρχουν διαφορές. Πρέπει όμως να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια σε αυτό που κάνει κάθε ιατρική ομάδα. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια επώδυνη διαδικασία. Μύθος ή αλήθεια? Ψέμα. Ψέματα. Ναι, γιατί μιλάμε για επέμβαση υποτοπική αναισθησία που προσομοιάζει με ένα σφράγισμα στον οδοντίατρο. Η μόνη διαφορά κρατάει αρκετές ώρες. Είναι περίπου 6 με 7 ώρες η διαδικασία. Αλλά μπορούμε με τις σύγχρονες μεθόδους τοπικής αναισθησίας να την κάνουμε σχεδόν τελείως ανώδυνη. Μόνο οι άνδρες μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών. Ισχύει? Και οι γυναίκες κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών σε μικρότερο ποσοστό από τους άνδρες. Η διαφορά είναι ότι πολλές φορές οι γυναίκες είναι πιο κατάλληλες για συντηρητικές θεραπείες, μη χειρουργικές, γιατί δεν κάνουν εντοπισμένη φαλάκρα όπως κάνουν οι άντρες. Στους άντρες, όπως ξέρεις, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε μια συγκεκριμένη περιοχή που πρέπει να τη γεμίσουμε. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η μεταμόσχευση μαλλιών δεν έχει μόνιμο αποτέλεσμα, πρέπει να επαναληφθεί. Ισχύει? Σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Αυτό που δεν είναι μόνιμο δυστυχώς είναι η τάση που έχουμε να χάνουμε κι άλλα μαλλιά στην πορεία του χρόνου. Άρα, αν κάποιος ξεκινήσει νωρίς, γιατί είχε πολύ έντονη τριχόπτωση από τα νέα του χρόνια, τα 25, τα 30, και κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών και τον καλύψει για κάποια χρόνια, χωρίς συντηρητική αγωγή, είναι σχεδόν βέβαιο δυστυχώς ότι θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερη και τρίτη μεταμόσχευση αργότερα στη ζωή του. Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών δεν χρειαζόμαστε συντηρητική αγωγή. Ισχύει? Το διαψεύδω 100%. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ένα σχήμα συντηρητικής φαρμακευτικής αγωγής, τοπικής, για να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά και για να έχουμε την καλύτερη δυνατή φύτρωση με τα νεομεταμοσχευόμενα μαλλιά. Όποιος δεν ακολουθεί τις οδηγίες της ιατρικής για την συντηρητική αυτή αγωγή με τα εγχειρητικά, πολύ απλά ρισκάρει το αποτέλεσμα και ρισκάρει τη συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι ο σκούφος και το καπέλο δεν βοηθούν στο να φυτρώσουν νέα μαλλιά, αλλά αντίθετα σε βάθος χρόνου βοηθούν στο να πέσουν τα μαλλιά? Δεν θα έλεγα ότι η αρέωση θα προκληθεί από το σκούφο ή το καπέλο. Όσον αφορά δε τη χρήση τους μετά από μια μεταμόσχευση, με προσοχή και μετά από τις πρώτες ημέρες μπορεί να γίνει. Δεν θα κάνει ούτε καλό ούτε κακό. Τέλος, κύριε Βεκρή, το κόστος. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι ακριβή? Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι ακριβή, Βιβί, όταν προσφέρει σε έναν άντρα ή μια γυναίκα τη χαμένη του αυτοπεποίθηση, τη χαμένη του νεανικότητα, τη χαμένη συμμετρία του προσώπου, τη χαμένη ομορφιά του. Την αίσθηση ότι είναι νέοι και δημιουργικοί, ενώ φαίνονται σαν να είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν αποσυρθεί από τη ζωή. Η απάντηση είναι ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό για να έχουμε όλα αυτά τα ψυχολογικά ωφέλη.